Είχαμε εδώ στην Αλεξανδρούπολη, επισκεφτήκαμε το λιμενικό αρχείο φυσικά, προκειμένου να ευχαριστήσουμε τα στελέχη για το έργο που προσφέρουν όλο αυτό το διάστημα, ιδιαίτερα στο μεταναστευτικό, καθώς και τα πληρώματα των σκαφών, διότι πραγματικά διαχρονικά έχουν δώσει κάθε εκμάδα από την ψυχή τους προκειμένου να ανασκεφθούν οι μεταναστευτικές ροές. Παράλληλα, επισκεφτήκαμε τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, συζητήσαμε τα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και παράλληλα προσπαθούμε να βρούμε λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Μετά από πρόταση του κύριου Υπουργού, έχει περάσει διάταξη που γίνεται η αύξηση των οργανικών θέσεων. Ήδη θα αυξηθούν οι οργανικές θέσεις του Λιμενικού Σώματος κατά 1.500 και μέσα σε αυτές τις 1.500 θέσεις, στον προγραμματισμό που θα κάνουμε, θα είναι και η αύξηση των θέσεων και εδώ πέρα στο κεντρικό λιμεναρχείο της Αλεξανδρούπολης, το οποίο έχει και προοπτικές, λόγω και του λιμανιού, το οποίο θα αναλαμβάνει ιδιαίτερο ρόλο, να αυξηθούν οι οργανικές θέσεις στο λιμεναρχείο. Παράλληλα, θα υπάρξει ενίσχυση πέραν του ψυχοδυναμικού και σε επιχειρησιακά μέσα, στο άμεσο μέλλον. Μια πόλη που ο βασικός προσδιορισμός της είναι το λιμάνι της. Το λιμάνι της, που είναι ουσιαστικά αυτό το οποίο δίνει δυνατότητες σε όλη την περιφερειακή ενότητα του Εύρου, αλλά δίνει δυνατότητες και σε όλο τον νησιωτικό χώρο. Γιατί δεν μπορούμε ποτέ να μιλάμε και για ανάπτυξη του νησιωτικού χώρου, αν δεν έχουμε ένα λιμάνι, σημαντικό λιμάνι, ως την πύλη εκείνη που θα συνδέσει τα νησιά με την ηπειρωτική Ελλάδα. Αυτόν τον εξαιρετικό ρόλο έχει η Αλεξανδρούπολη, που μέρα με τη μέρα, βήμα με το βήμα, γίνεται όλο και πιο ισχυρός, όλο και πιο έντονος για όλες αυτές τις δυνατότητες που υπάρχουν για το μέλλον. Όπως γνωρίζετε, έχει προχωρήσει ήδη η διαδικασία. Άλλωστε, ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, ο Βαγγέλης ο Κυριαζόπουλος, σύντομα θα είναι εδώ, στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, για όλη την εξειδίκευση αυτής της συζήτησης. Τους ευχαρίστησα γιατί πράγματι έχουν μία άμεση ανταπόκριση όταν έχουμε κάποια περιστατικά που νοσούν στη Σαμοθράκη για να μεταφέρονται στην Αλεξανδρούπολη. Και αυτό που συζητήσαμε ήταν επίσης πώς θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε ένα ασθενοφόρο σκάφος προκειμένου να μεταφέρονται οι ασθενείς ταχύτερα στην Αλεξανδρούπολη. Το κυρίαρχο ζήτημα που έθεσα ήταν η σχολή λιμενοφυλάκων επιτέλους να λειτουργήσει στην Αλεξανδρούπολη. Το είδε πάρα πολύ θετικά ο αρχηγός του λιμενικού σώματος, αλλά και η Γενική Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής, η κυρία Καλογύρου, και το όλο θέμα θα συζητηθεί και με τον Υπουργό, τον κύριο Πλακιωτάκη, το επόμενο διάστημα. Είναι πάρα πολύ θετική προς αυτή την κατεύθυνση. Συγχρόνως τέθηκαν τα ζητήματα που έχουν σχέση με την ανάγκη ενίσχυσης περαιτέρω του Κεντρικού Λιμενοαρχείου της Αλεξανδρούπολης και του Λιμενοαρχείου της Σαμοθράκης με την αναδιάταξη των οργανικών θέσεων, δηλαδή να μας έρθουν ακόμη περισσότερη λιμενική εδώ στην περιοχή, και με τις αποσπάσεις των λιμενικών επίσης να γίνει το ίδιο. Αναφερθήκαμε στην γεωστρατηγική και οικονομική σημασία του λιμένου της Αλεξανδρούπολης, την ανάγκη περαιτέρω αξιοποίησης του από το λιμενικό. Έθεσα το ζήτημα της ανάγκης μετεγκατάστασης του λιμεναρχείου στο χώρο του λιμένου της Αλεξανδρούπολης, να είναι στο φυσικό του χώρο, γιατί δεν μπορεί το λιμεναρχείο να στεγάζεται σε ένα ενοικιαζόμενο κτίριο και μάλιστα εκτός. Και συγχρόνως συζητήσαμε και άλλα ζητήματα και τους ευχαρίστησα και θέλησα να τονίσω για ακόμη μια φορά ότι η γραμμή Αλεξανδρούπολης, Σαμοθράκης, Λίμνου, που αναβαθμίζει κυριολεκτικά και το Βόρειο Αιγαίο, αλλά και τις οικονομικές δυνατότητες στις συνεργασίες της εν γέννη περιοχής, θα πρέπει να λειτουργεί πλέον σε μόνιμη βάση.